Μου φύγει ένα βάρος. Και εμένα. Θα είναι όμως ασφαλής εκεί. Φυσικά θα είναι. Μα θα έπρεπε εγώ να διακινδυνεύσει η Κυλική όταν ξέρω τι σημαίνει για σένα. Και για σένα, Βίκτορ. Και ας μην το δείχνεις τόσο. Ναι. Ναι. Είναι παράξενο. Αυτό το πλάσμα έχει μια... τόσο παράξενη άβρα, τόσο ανάλαφρη, τόσο θετική. Σε κάνει να μην μπορείς να της αντισταθείς, ε. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Και εγώ το ίδιο νιώθω μαζί της. Της μίλησα, Ελπίδα. Της είπα ότι θέλεις, μια και το κουβεντιάσαμε μαζί, όταν με το καλό τελειώσει αυτή η ιστορία, να την κρατήσουμε κοντά μας. Αλήθεια, Βίκτορα, θα με έκανε τόσο χαρούμενη αυτό. Αυτό το κορίτσι πέρασε τόσα δίπλα στο δικό μας παιδί. Μεγάλωσαν μαζί, έζησαν μαζί, πέρασαν τόσα, τη βοήθησε, τη στήριξε. Ναι. Ναι, το ξέρω και συμφωνώ. Όσο ήταν εδώ, προσπαθούσα να καταλάβω τι πέρασε μαζί με την ύλη μας. Έλα τώρα, μην τα σκέφτεσαι αυτά και στενοχωριέσαι. Μα όλα, όλα μου τη θυμίζουν. Ξέρεις τι έκανε πριν λίγο? Ήπιε νερό από τη βρύση, όπως έπινε η ύβη μας όταν ήταν μωρό. Με τη χούφτα της, έτσι. Ναι. Τώρα που είσαι ασφαλής, θέλω να μου λύσεις κάποιες απορίες που έχω. Ένας άνδρας ερχόταν στο σπίτι του Κατσιά και μαλώνανε. Και όταν ερχόταν αυτός ο άνδρας, ο Κατσιάς σας έδαινε και σας φίμωνε για να μην φωνάξετε. Ναι. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ήβη αγνοείται. Εσύ τι συμπέρασμα βγάζεις για όλα αυτά, τι πιστεύεις για την Ήβη? Θυμάσαι την Ήβη μας που δεν έφτανε στη βρύση? Ναι, και έπαιρνε το σκαμπού, ανέβαινε πάνω και εσύ φοβόσαι να μην σκοτωθεί. Ναι. Ήρθαν εκείνοι οι περίεργοι, παράξενοι αστυνομικοί να κάτω, που συνέρθει και προηγουμένως. Τώρα που ήρθε, έτριψε μου στα μούτρα ένα χαρτί και μου ότι θέλει να σας δει όλους κάτω. Φαντάστηκα ότι τούτο θα θέλατε να το ξέρετε. Και γιατί δεν το λες τόση ώρα? Δεν με πιάνετε που τα μούτρα, κύριε Βίκτορα. Ήταν να σας το έλεγα ήδη. Εντάξει, Μαργαρίτα, την πήγαινε και να έρθω εγώ σε λίγο, νάτε. Μα πρέπει τώρα, λέει. Τελείωνε με την πήγαινε. Ακόμα λίγο να με πελάνετε τα μέσα. Ωραία. Τώρα ας έρθουν και ας κάνουν φίλο και φτερό τα πάντα. Δόξα τω Θεώ, στο τσακ προλάβαμε. Επίδα μου, είδες ότι όλα λύνονται και όλα γίνονται όταν είμαι εδώ. Γι' αυτό πρέπει να είμαι εδώ. Ναι, Βίκτορα, και σε ευχαριστώ. Πραγματικά, αν δεν ήσουν εδώ, θα είχα τρελαθεί. Γιατί πιστεύεις ότι η Ήβη έλεγε όλα αυτά τα ψέματα? Πάει κάπου το μυαλό σου? Δεν ξέρω. Λογικά δεν ξέρεις, με όλες αυτές τις ανακρίβειες. Μήπως μπορείς να θυμηθείς κάτι, κάτι που να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη στάση της? Δεν πρόλαβες καν να αντιδράσεις. Θα πάρεις άλλον έναν στο λαιμό σου. Και εσύ φώναξες, έκανες κάτι?
Είχες δει ποτέ το πρόσωπό του? Όχι. Μόνο τον είχα ακούσει. Αν ξανακούσεις τη φωνή του, θα τη θυμηθείς. Εκείνες τις μέρες ήσουν άρρωστη. Μετά τη γέννα, πριν την πυρκαγιά. Να το εξασφαλίσει. Με ποιο τρόπο? Εκεί που σου είχε πει ήδη ότι με είχε θάψει, είχε θάψει κάτι άλλο. Τι άλλο? Ο Κατσιάς είχε πάρα πολλά λεφτά. Τα είχε βάλει εκεί πέρα για να πάω να τα πάρω εγώ. Και ξέρεις που είναι αυτό το μέρος? Εξασφαλίσεις, δηλαδή. Όσα λεφτά είχα στην τράπεζα πήγα και τα σήκωσα. Και είναι πολλά. Βγάλε με από εδώ μέσα. Και δεν τα θέλω τα λεφτά σου. Τα λεφτά είναι για το μωρό. Θα σου φτιάξω ένα χάρτη να πας να τα βρεις. Τι να το κάνω αυτό αν πεθάνω? Αν μιλήσει γι' αυτό, θα έρθουν οι μπάτσοι. Και θα πεθάνω πρώτος. Και εσύ θα σωθείς. Και τότε τα λεφτά θα σου χρειαστούν. Πού είναι τώρα αυτός ο χάρτης? Δεν ξέρω. Μπορεί να τον έχει ήδη. Γι' αυτό το σκάσε ήδη. Για να βρει τα χρήματα. Κατάλαβες που ήρθες μέχρι εδώ και τα μάθες όλα? Πού είναι η κόρη μου?
Ήδη! Πολύ κόρη μου. Η κόρη σου πέθανε. Συγγνώμη για την ενόχληση. Έχουμε ένταλμα να ψάξουμε όλα τα δωμάτια του σπιτιού. Δεν υπάρχει τίποτα. Ευχαριστούμε. Αρχίσατε. Ψάξτε το ζεύγος Σαντορινέου. Αν επιράξετε, έστωσε μια ντρίχα από τα μαλλιά της κόρης μου. Πώς θα το κάνεις αυτό σήμερα, Νίδη, δεμένος όπως είσαι. Εσύ ακόμα επιμένεις ότι είναι κόρη σου. Το μωρό δεν θα με. Αράζει η Ήβη. Πού την έσαι, Δεν μπορώ να πατήσω να ζήσεις. Μην τολμήσεις να το κάνεις. Μου τις πάει στα νεύρα. Άσε με να το σκοτώσω να τελειώνουμε. Τι είπες στην Πατσινά? Τίποτα. Τίποτα. Το είδα το συνωμοτικό το ύφος. Τι της ψιθύριζες? Τι λες, παιδί μου? Μ' αρέσει που ψάχνεις για δεύτερη ευκαιρία. Μ' αρέσει που ψάχνεις για δεύτερη ευκαιρία και συνεχίζεις αυτή τη συμπεριφορά. Ποια συμπεριφορά? Ψάχνεις αφορμή. Ο μόνος εδώ μέσα που θα μπορούσε να έχει καρφώσει την Αγγελική είσαι εσύ και το ξέρεις. Και γιατί να το κάνω? Εδώ πέρα δεν μπορούσες να δεχτείς την ίδια σου την αδερφή μέσα σε αυτό το σπίτι. Θα δεχόσουν μια ξένη. Δεν το πιστεύω. Ψάχνεις αφορμή για να με κατηγορήσεις. Και εσύ ψάχνεις αφορμή συνέχεια να βγάζεις τον κακό σου χαρακτήρα. Ό,τι και αν κάνω δεν θα είναι ποτέ αρκετό για σένα, ναι. Ό,τι και αν κάνω. Εντάξει, ναι, παραδέξου ότι το έκανες. Γίνεσαι άδικος μαζί. Πολύ άδικος. Ναι. Οκ. Οκ. Συγγνώμη. Πριγκίπισσα, έλα εδώ. Θέλω να μείνω μόνη. Άστα σάπια, έλα εδώ. Έλα εδώ. Κοριτσάκι μου. Τι έχουμε, τι είναι αυτά εδώ, τι μάτια είναι αυτά. Έλα εδώ, γιατί τα μάτια σου. Δεν με θέλει. Ό,τι κι αν κάνω, δεν με θέλει. Γιατί μου φαίνεται αδιανόητο να υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που να μην σε θέλει? Τι θα πει δεν σε θέλει? Δεν θα είμαι ποτέ αρκετή για εκείνον. Δεν με αγάπησε κανείς και ούτε πρόκειται να με αγαπήσει κανείς ποτέ. Ρώ μου, δεν μου μιλές σε χλαμάρες. Σου απαγορεύω να μιλάς έτσι, έλα. Μου το ξέκοψε, δεν θέλει να είναι μαζί μου. Μιλάμε για τον Πάνο. Περίεργο, γιατί εμένα άλλα μου είπε. Ο Πάνος. Ο Πάνος. Πότε μιλήσατε? Πριν το συμβάν, πριν τον μαχαιρώσουμε. Τον είχα στείλει στον Αντώνη, είχα μία συζήτηση. Τι σου είπε? Μου είπε ότι θέλει να μείνει μαζί σου. Μου είπε ότι σε θέλει. Παμπά, μου λες ψέματα. Όχι, δεν σου λέω ψέματα. Σε θέλει, απλά δεν το έχει καταλάβει. Και θα το βοηθήσω εγώ σε αυτό. Πώς? Εμπιστοσύνη μου έχεις.
Περίμενα καιρό να το κάνω αυτό. Τον πάμε, κοροϊδεύεις. Μου δίνεις ψεύτικες ελπίδες και το κάνεις χειρότερο. Λοιπόν, πριγκίψα, πάμε ένα στοίχημα ότι εσύ και ο Πάνος θα παντρευτείτε. Πώς με πάμε το ζόρι. Ποιο ζόρι, παιδί μου, ποιος παντρεύεται με το ζόρι σήμερα, τι είναι αυτά. Μπορώ να στο φέρω στο πιάτο, τον θες ή όχι. Τον θέλω με κάθε τρόπο, ακόμα και αν δεν με αγαπάει, θα το κάνω εγώ κάποια στιγμή να με αγαπήσει. Ναι, παιδάκι μου, είσαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι. Μπορείς. Τότε κάνω. Εντάξει, πριγκίπισσα, εντάξει, πριγκίπισσα. Αχ, μου μοιάζεις εσύ. Εσύ μου μοιάζεις. Παίρνεις αυτό που θέλεις με κάθε τρόπο. Τον σκότωσα. Πού είναι η Βη? Δεν ξέρω. Κοίτα, αναπνέει. Μπορεί να τον έχω σκοτώσει. Δύο δεκάρα, ούτε για σένα, ούτε για τούτο. Αν τον σκότωσες, καλά έκαμε. Πες μου, πού είναι η Βη? Δεν ξέρω, σου λέω. Εμείς έχουμε μόνο το μωρό. Δεν την έχουμε πάρει. Ξέρεις με. Όχι. Ξέρεις με, λάρω σου τώρα. Αν διανοηθείς να κάνεις καμιά βλακεία. Τι να κάνεις, να με σκοτώσεις σαν τούτο. Ξέρεις με, γιατί πρέπει να φύγουμε τώρα. Κι εγώ. Έρθω μαζί σου κι εγώ. Εκτός αν θες να μείνεις μαζί του. Έλα. Ήδη είναι πλούσια. Γιατί να πάει να ψάξει αυτά τα χρήματα. Έχει τα πάντα. Μήπως της το ζήτησες εσύ όταν την πήρες τηλέφωνο? Όχι. Και ξέρει που είναι θαμμένα. Και αν πεθάνω? Τότε το μωρό θα το μεγαλώσει η Βη. Θα της πω που είναι. Θα την πάω εκεί και θα της δείξω ακριβώς που είναι θαμμένα. Γιατί δεν αυτοκτονείς? Άφησε μας ελεύθερες και δώσε ένα τέλος. Αυτό που σου αξίζει. Δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί? Είσαι τόσο δηλός. Απλά σε αγαπάω. Και θα μείνω μαζί σου μέχρι να με πάρει ο Θεός. Δεν σου αξίζει να ζεις. Είσαι ένα τέρας. Το ξέρω. Όμως αγαπάω. Είσαι. Είσαι. Ό,τι πιο όμορφο. Και αθώ είχα στη ζωή. Τι μ' ακουμπάς! Είστε όλοι το ίδιο. Είστε τέρατα, σας ηχαίνομαι! Δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν είναι όλοι οι άντρες το ίδιο. Σας μισώ όλους. Δεν πρόκειται ποτέ να με ξαναγγίξει άντρας. Σας μισώ όλους! Αγγελική! Να μου πεις που είναι η Βη μου. Σου είπα, δεν ξέρω. Εμείς είχαμε μόνο το μωρό. Ακούμε. Δεν το έχω ζητήσει ποτέ.
πιέζω ακόμα λίγο. Και να πεθάνεις. Να πεθάνεις να με, μόνη σου. Και θα σε χρέψει κανένας γι' αυτό. Λέω μου την αλήθεια. Αλήθεια σου λέω. Και το μωρό αυτό σε επέμενε να το κρατήσουμε για να πάρουμε τα χρήματα. Δεν θα μου κάνεις την αθώα περιστερά. Εγώ. Ακούμε. Ακούμε. Βάρ' το καλά στο μυαλό σου, το μου να σου πω. Και αμέ που βρείτε το μωρό, αποκλείεται να ήταν ήδη. Ήταν μες στο ίδιο αυτοκίνητο. Σου ορκίζομαι στη ζωή μου. Όταν τους κλείσαμε το δρόμο αυτός, ο ηλίθιος ο πυροσβέστης πήγε και έπεσε σε ένα χωράφι. Όταν πήγαμε εκεί, αυτό ήταν ανέστητος και ήδη είχε εξαφανιστεί. Και είχε αφήσει το μωρό στο πισωκάθισμα. Στορκίζομαι, το παράτησε και έφυγε. Αυτό το μαχαίρι είχε σκοτώσει μια γυναίκα. Καλύτερα να μην το βρουν πάνω μας. Θα το πετάξουμε. Μας μίζουν τον αλήτη. Με βοηθήσεις να φορτώσουμε στο αυτοκίνητο. Αν μείνω μαζί σου, μπορούμε να... Σκέφτηκα αυτή την πρόταση που μου είχες κάνει τότε, να γίνουμε συνέτες. Σκάσε. Άκουσέ με. Θα νιώσουμε και δύο καλύτερα. Άκου τι θέλω να σου πω και ιδίως εσύ. Θα καταλάβεις ότι είμαι με το μέρος σου. Εσύ είσαι μόνο με το μέρος σου και το ξέρω τόσο εγώ και εσύ πολύ καλά. Σου έσωσα τη ζωή. Αν δεν ήμουν εγώ θα σου είχε κόψει το λαιμό. Δεν το εκτιμάς καθόλου αυτό. Έκανα σου μια πρόταση πριν καιρό. Ένα δέχτηκες, τέλειωσε. Μην παίζεις με την τύχη σου. Το μόνο που θέλω τώρα είναι να βρω την Ιβή μου και να δώσω το μωρό της. Τίποτε άλλο. Σε έσωσα γιατί σ' αγαπάω ακόμα. Αλλιώς θα τον άφηνα να σε σκοτώσει και θα πήγαινα για τα χρήματα. Δεν περίμενα τίποτα καλύτερο από σένα. Φύγε πει να ξεκινά τα αυτοκίνητα και να μην βοηθήσει να φορτώσουμε μέσα. Τώρα. Επιτέλους, πού είσαι? Έπιασες τόσες φορές τηλέφωνο, αφήσα σου τόσα μηνύματα. Πού είσαι? Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Σε πιο μετά από να πας στο γραφείο. Να ξυπιάσμε όμως, εντάξει, έχω να σου πω. Αν ακούσεις τα μηνύματα σου στο φόνο κυβότιο, σου να καταλάβεις. Εντάξει, μιλούμε μετά. Εντάξει, μιλούμε. Εδώ. Τι? Ήβρα το μωρό της Ήβης μου. Τι? Απαναγία μου, είναι καλά, Ήβη? Μιλούμε μετά. Εντάξει, περιμένω να πιάσεις εσύ. Τέλειωσε το τηλεφώνημά σου. Έλα, βοηθήσει να βάλουμε στο αυτοκίνητο. Πώς είσαι, μικρέ? Ζωντανός. Όσο και να με θέλατε πεθαμένο. Όχι πεθαμένο. Βάλατε εσείς να με σκοτώσουν, ναι ή όχι? Τι λες, ρε Πάνο? Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν το μενταγιόν που είχε στο λαιμό σου, όχι να σε σκοτώσουν. Άρα εσείς ήσασταν η αιτία. Λοιπόν, πυροσβέστη, άκου πως έχει κατάσταση. Την Ήβη δεν πρόκειται να την παντρευτείς στον αιώνα τον άπαντα. Έχεις όμως μια ευκαιρία να μείνεις σε αυτή την οικογένεια, μια και το θες τόσο πολύ. Α, ναι, πώς? Η κόρη μου, η Στέλλα. Δήλωσε την επιθυμία της να σε παντρευτεί.
Τα είπαμε όμως αυτά. Σκέψου τώρα τι έχεις να κερδίσεις εσύ από αυτό. Δεν επιστρέφεις στην Αθήνα. Δεν ξαναπάρθει την πυροσβεστική. Δεν παίρνεις 900 ευρώ το μήνα. Αντίθετα, μένεις εδώ, χώνεσαι στην εταιρεία σε όποιο πώς το γουστάρεις. Τι λες? Καλό. 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 Βέβαια είναι καλό. Λέξτε, το μόνο πράγμα που έχεις να κάνεις είναι να κρατάς τη Στέλλα ευτυχισμένη. Και εσύ, δημά, ό,τι έχει και δεν έχει, περιέρχεται εις χείρας εσού. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ αγαπάω. Εσύ πάνω μου αγαπάς αυτήν με την οποία πέφτεις στα κρεβάτια και λες ερωτόλογα. Αγαπάς αυτήν που σε αγαπάει και σε θέλει πραγματικά. Και θα της το πεις αυτό. Θα της πεις ότι την αγαπάς. Γιατί έτσι και την ξαναπληγώσεις, κακομοίρη μου, θα φροντίσω να βρεθείς στην Αθήνα και η μόνη δουλειά που θα μπορέσεις να κάνεις, το υπόσχομαι, είναι τελειβεράς. Η διορία σου τελειώνει το βράδυ. Διαφορετικά τα μαζεύεις, φεύγεις και δεν θα είναι εδώ να σε σταματήσει ούτε ο σκύλος. Αν δεν θέλεις, δεν θα σε πιέσω. Το σέβομαι. Ξέρω ότι θέλεις να μιλήσεις. Να βγάλεις από μέσα σου όλη αυτή τη μαυρίλα που σε πνίγει. Θέλω να ξέρεις ότι καταλαβαίνω. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να εμπιστευτείς ξανά τους ανθρώπους. Και ειδικά τους άντρες. Δεν σας εμπιστεύομαι και δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας. Οκ. Ναι. Κι εγώ στη θέση σου το ίδιο θα αισθανόμουν. Δεν θα ήσουν ποτέ στη θέση μου γιατί είσαι άντρας. Αγγελική, είναι άδικο να θεωρείς όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ευτυχώς. Σταμάτα πια τα λόγια. Πες μου, εγώ τι έκανα? Γιατί έπρεπε να το περάσω όλο αυτό? Μου άξιζε τέτοια τιμωρία? Ένα παιδάκι ήμουνα. Γιατί τόσος πόνος, πες μου! Αγγελική. Είσαι ψυχολόγος. Θες να με βοηθήσεις? Άσε με εμένα. Εγώ πια δεν γίνομαι καλά. Αν θες να κάνεις κάτι, πήγαινε και βρες αυτούς που είναι σαν τον Κατσιά. Αυτούς ψάξε και βρες. Αυτοί είναι άρρωστοι και είναι εκεί έξω. Μ' ακούς? Εγώ πια γλίτωσα, πόνεσα, έκλαψα, βιάστηκα, αλλά άντεξα. Αυτοί είναι εκεί έξω. Είναι άρρωστοι εκεί έξω. Καταλαβαίνω, έχεις δίκιο. Μιλάς για την πρόληψη. Δεν ξέρω πώς το λένε ή γιατί ακριβώς μιλάω. Ξέρω όμως πως αν βιαστεί έστω και ένα ακόμη κορίτσι σαν και εμένα, τότε υπεύθυνος θα είσαι εσύ. Εσύ και όλοι όσοι λέτε μόνο λόγια. Βγες έξω! Πήγαινε να τους βρεις! Μάθε γιατί το κάνουν!
Κανείς δεν γεννιέται τέρας. Εσείς τους κάνετε. Εσείς με την αδιαφορία σας. Εσείς. Γαβρίλη, έχεις αργήσει πολύ. Από χθες τα ζητάω, πρόοδο δεν βλέπω εδώ. Σε μερικές ώρες θα τα έχεις. Ρε, τα ίδια μου λέγες για χθες. Σε 2 ώρες μετρητά στο γραφείο μου. Δεν έχω μάλλη κουβέντα. Σε άκουσα. Σε άκουσα προσεκτικά. Και έχεις δίκιο. Το δίκιο μου δεν θα σώσει τα άλλα κορίτσια. Ίσως. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, σαν κοινωνία. Κορίτσια σαν εσένα μπορεί να είναι παράδειγμα. Δεν θέλω να γίνω παράδειγμα για κανέναν. Θέλω να φτιάξετε αυτόν τον κόσμο. Δεν ξέρω τι κάνατε και οι άνθρωποι γίναν έτσι, αλλά βρείτε το. Μέχρι τότε παρατήστε με ήσυχοι. Ναι, εμείς φταίμε. Εμείς οι μεγαλύτεροι που φτιάξαμε αυτόν τον κόσμο. Αλλά κάποιοι άνθρωποι αγωνίζονται για να αλλάξουν κάποια πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν όλη τους την ενέργεια, όλη τους τη ζωή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα, για να καταπολεμήσουν τη βία, τον ρατσισμό. Είναι δύσκολο να ξέρουμε ποιοι άνθρωποι έχουν μέσα τους πρόβλημα και μπορεί να εξελιχθούν βίαιοι, επικίνδυνοι για τους άλλους. Αλλά προσπαθούμε, δουλεύουμε, μοιαζόμαστε. Και σε αυτή την προσπάθεια χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Γι' αυτό είμαι εδώ. Γι' αυτό σε κράτησα μακριά από την αστυνομία. Γι' αυτό σε προστάτευσα. Για να μάθω από σένα. Όχι να σου μάθω. Αλλά πρέπει να μας δώσεις μια ευκαιρία σε όλους μας. Μπορείς? Δεν ξέρω. Σε παρακαλώ, προσπάθησε να βρεις τη δύναμη και να το κάνεις. Είσαι νέα. Μπορείς να προσφέρεις. Ναι, μπορώ. Και ξέρω πώς. Πώς? Δεν έχει σημασία. Πάντως δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια. Και θα το δεις. Αργά ή γρήγορα θα το δεις. Θες να μου πεις τι σκέφτεσαι? Είναι κάτι που το σκέφτεσαι καιρό? Ναι. Πολύ καιρό. Όλα τα χρόνια που ήμουν θαμμένη στο υπόγειο, όταν έκλεινα τα μάτια μου για να αντέξουν, μόνο αυτό με κρατούσε. Πες μου τι είναι και σου υπόσχομαι να σε βοηθήσω. Δεν θα το μάθει κανείς. Όταν έρθει η ώρα, θα το κάνω. Ναι, Βίκτορα, θα πάω να δω την Αγγελική και λέω μήπως θα ήθελες να έρθεις μαζί μου. Δεν μπορώ, γλυκιά μου, τώρα έχω κάποιες εκκρεμότητες να τακτοποιήσω. Καλά, σκέφτηκα πως ίσως θα ήθελες να έρθεις μαζί. Την επόμενη φορά. Μίλησες μαζί τους, όλα καλά? Ναι, μίλησα με την Άννα. Η Αγγελική είναι πολύ πιο ήρεμη. Καλό. Εντάξει, θα ξαναμιλήσουμε.